Ο Γκαρέζο ετοιμάζεται για ουγκατσάλες με τον Γκαλφαγιάν και τον Λιάγκα. Θα κάνει ουγκατσάλες. Ποιος από τους δύο θα φύγει πιο γρήγορα. Ναι, δεν ήθελε ούτε ο ένας το άλλος και λέει... Δεν πειράζει, ρε παιδί. Ποια είναι τελικά, ο Λιάγκας θα το κάνει το Ούγκα Challenge. Θα δείτε, θα δείτε. Εγώ θα δω. Πιο εύκολο είναι την κόρη του Καρνοπάνου. Εσύ πες Καλφαγιάννη ή Λιάγκα. Λιάγκα, Λιάγκα. Όλοι Καραμάνου. Λιάγκα, Λιάγκα. Εγώ το Λιάγκα τον έχω να. Λιάγκα θες. Αρκεί να του στείλει όμως. Όχι και ο Καλφαγιάννης. Να του ζητήσει επισήμως. Εντάξει, ο Καλφαγιάννης τώρα πρέπει να... Είναι μεγάλο θέμα τώρα. Πρέπει να σου λαβήσουν, να μπει το Μέγκα στη μέση, ίσως ο Βαρουφάκης. Αυτό είναι πια... Ναι, γιατί αυτός όμως είναι Καλφαγιάννης με Δίωνη. Να, Δίωνη είναι αυτός. Αλλά ήρθε ο άνθρωπος στην εκπομπή, ενώ ο Λιάγκας πρέπει εσύ να του πεις τώρα. Ο Λιάγκας είναι απέναντι, πώς θα έρθει στην εκπομπή. Θα κάνει ένα γύρισμα. Όπως εσύ που είσαι εδώ κι αλλού. Γιατί, πού είμαι. Άμα ήταν, δεν γίνεται. Και να γίνει γύρισμα τηλεοπτικά μιλώντας. Εμείς θα το τυζάρουμε όσο όλη την εκπομπή. Οπότε θα παίζουμε απέναντι το ότι σε λίγο θα παίξει ο Λιάγκας. Εκεί πρέπει να δει πραγματικά τα νούμερά του όμως, αν είναι δυνατά. Τι έγινε, δηλαδή. Να πάει να ισοφαρίσει. Θα γίνει καταστροφή. Κοίτα, αμερικανική τηλεόραση είναι. Είναι εφικτό. Αλλά σύμφωνα με τα δεδομένα τα ελληνικά είναι ακατόρθωτο. Πάντως, εγώ έχω ζήσει ένα τέτοιο συμβάν με το Μικρούτσικο. Έφυγε από εδώ και πήγε στον Αντένα. Και ψινάκι έχει κάνει ένα διακαναλικό νομίζω. Το χέρι του είναι πρωινά. Εγώ έχω κάνει ένα, δεν θυμάμαι ποιο. Χωρίς τη μόδα. Αλλά έχει κάνει κάτι τέτοιο. Είπε θα δούμε, οπότε μας επιφυλάσσει κάτι καλό. Ναι. Δεν αρνήθηκε. Μας επιφυλάσσει κάτι. Νάντια.